Εμένα ρωτάτε αυτό. Ναι. Χθες έγινε το αναμενόμενο κάτι, την άποψή μου. Δεν θα συνέβαινε κάτι πολύ διαφορετικό. Η κυβέρνηση παρουσίασε τις προτάσεις της και αρχίζει μια διαδικασία για την υλοποίηση της απόφασης του Eurogroup της 20 Φεβρουαρίου. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αύριο θα έχουμε τεχνικά κλιμάκια και πιθανότατα θα αρχίσει μια εκτόνωση της πίεσης για να έχουμε ξανά κάποια φυσιολογικότερη χρηματοδότηση στην ελληνική οικονομία. Το οποίο είναι το πρώτο και το απαραίτητο αυτή, με το οποίο επίγον, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Και όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος στιγμή αυτή βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω της... Τώρα μας περιγράφετε το διαδικαστικό. Επί της ουσίας το αυτό τι είναι, κατά τη γνώμη σας? Σωστό, λάθος, στην γραμμή που έπρεπε να είναι, που είχατε πει, πού κινείται? Η κυβέρνηση έκανε μια συμφωνία στις 20 Φεβρουαρίου. Την έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Έκανε μια συμφωνία. Αυτό που έγινε χτες ήταν στο μήκος κύματος της συμφωνίας αυτής. Mm-hmm. Δηλαδή, δεχόμαστε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας κατά τον καλύτερο τρόπο μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό είναι σφιχτό και περιοριστικό. Και αυτό φάνηκε χθες. Αυτό έγινε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα πήγε η ελληνική αποστολή καλά στο μέτρο του εφικτού. Ναι, το ότι θα έρθουν εδώ τα τεχνικά κλιμάκια να κουβεντιάσουμε και εκεί με τους θεσμούς και όλα αυτά, σημαίνει κάποια τακτική υποχώρηση, ας πούμε, από πλευράς της κυβέρνησης? Για να υπάρξει χρηματοδότηση πρέπει να υπάρξει επαφή τεχνικών κλιμακίων. Έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση, έτσι λειτουργεί η Νομισματική Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει χρηματοδότηση χωρίς επαφή τεχνικών κλιμακίων, για τον απλό λόγο ότι για να πάρεις τα λεφτά πρέπει ο άλλος να δει τους λογαριασμούς από κοντά καταρχήν. Και τότε, κύριε Λαμπαβίτσα μου, γιατί τα 4 χρόνια τα προηγούμενα που γινόταν αυτό τους καταγγέλατε από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το γιατί πρωί? Γιατί πιστεύω, και περιμένω να το δούμε στην πράξη, δεν θα είναι το ίδιο και δεν θα έχουμε αυτό που ο Υπουργός Οικονομικών χτες είπε, ότι ήταν μια, και σωστά, ότι ήταν μια απεικιοκρατική συμπεριφορά το προηγούμενο διάστημα. Περιμένει ο ελληνικός λαός να δει ότι θα έχουμε μεν επαφές τεχνικών κλιμακίων, αλλά σε άλλο μήκος κύματος, συνεργασία δηλαδή εταίρων, για να δούμε πώς θα ξεμπλοκάρει η κατάσταση με τον καλύτερο τρόπο. Όλο αυτό η επαφή με τα τεχνικά κλιμάκια, πού αποσκοπεί? Στην ολοκλήρωση μιας αξιολόγησης ενός προγράμματος που προϋπήρχε, κάποια καινούργια αξιολόγηση, πώς το έχετε ερμηνεύσει? Δηλαδή αυτή η περίπτωση, η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, τι λέει? Δεν λέει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση επί των προηγουμένων? Μα αυτό είναι καταγεγραμμένο, δεν είναι δικιά μου ερμηνεία. Λέει ότι έχουμε παράταση της δανειακής σύμβασης, όπως σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση, να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση που είχε. Του προηγούμενου. Αυτό το πράγμα το λέει ξεκάθαρα. Πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση. Ναι, αυτό έχει... Το λέει ο κύριος Βαρθάκης αυτό όμως. Το λέει η συμφωνία. Η συμφωνία λέει ότι πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν το λέει ο κύριος Βαρουφάκης αυτό όμως. Λέει ακριβώς άλλο πράγμα ο κύριος Βαρουφάκης. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι και ο κύριος Βαρουφάκης λέει ότι θα έχουμε μία. Χθες δεν τον ακούσατε. Αυτό είπε. Θα έχουμε μία αξιολόγηση. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε συμφωνήσει. Θα υπάρξει αυτό το πράγμα τον Απρίλιο. Θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε. Η αξιολόγηση τι είναι ως πράγματος, κύριε Λαπαβίτσα? Αυτών των μεταρρυθμίσεων και των μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί και τα οποία η Ελλάδα υποχρεώνεται να λάβει, επίσης θα υποχρεωθεί να λάβει από εδώ και μπρος. Εσείς θεωρείτε ότι θα υποχρεωθούμε να λάβουμε και άλλα μέτρα? Κοιτάξτε, προτείνουμε μεταρρυθμίσεις. Όταν λέμε μέτρα, αυτό εννοούμε. Προτείνουμε μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις όλοι τις θέλουν. Δεν είναι αυτό, νομίζω ότι όλοι τις θέλουν. Εξαρτάται, τι εννοούμε μεταρρυθμίσεις? Αυτά είναι τα μέτρα στα οποία αναφέρομαι και στα οποία αναφέρεται και ο κύριος Βαρουφάκης. Τώρα, η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν υπάρχει καμία ευκολία γι' αυτό. Αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις, το οποίο το γνωρίζετε κι εσείς, το βλέπει και ο ελληνικός λαός, αλλά η κυβέρνηση και οι αυτοί που στείλαμε στις Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν την κατάσταση με τρόπο που, κατά την άποψή μου, δείχνει αποφασιστικότητα και διάθεση να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Εκεί θα φανεί το πώς στεκόμαστε και τι κάνουμε, στο πώς θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Στα νομοσχέδια που περνάνε και θα περάσουν από τη Βουλή σε τακτική βάση. Πού τα όμως? Καταθέσαμε ήδη και συζητάμε το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Θα ακολουθήσουν και τα άλλα. Αυτή είναι η διαδικασία, αυτό ξέρουμε ως βουλευτές και αυτό περιμένουμε να δούμε στην πράξη. Εκεί θα φανεί, από αυτό θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός, κατά πόσο περνάμε και υλοποιούμε τα νομοσχέδια. Ναι, γιατί κατά τα άλλα, και το λέω σε εσάς που ήδη είσαστε μια φωνή και προεκλογικά και τώρα αιρετική εντός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει δεν ακολουθείτε και το αυτό, ότι
είναι και λιγάκι νωρίς να αρχίσουν να την πέφτουν όλοι στην κυβέρνηση και αντί, από το πρωί μέχρι το βράδυ να την κατακρίνουν και να την ξεσκίζουν. Ακριβώς. Είναι λίγο νωρίς. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ασκώ κριτική γιατί θέλω η κυβέρνηση να πετύχει και ασκώ κριτική γιατί δεν θέλω να πετύχει η κυβέρνηση. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε παράδοση να συζητάμε στη βάση του στηρίζω αυτό που γίνεται και θέλω να πετύχει. Εγώ έχω πράγματα για τα οποία ανησυχώ και τα έχω καταγράψει. Αλλά θέλω να πετύχει η κυβέρνηση. Ναι. Δεν θέλω να αποτύχει όπως θέλουν άλλοι. Η κρίση προθέσεων αυτή είναι κακή διαδικασία, κατά τη γνώμη μου. Εάν βάλουμε δηλαδή τον δημοσιογράφο που στέκει τα πέντε και κάνει την ερώτηση, τον κρίνουμε πρώτα να δούμε, κάνει την ερώτηση γιατί θέλει να πετύχει η κυβέρνηση ή θέλει να αποτύχει η κυβέρνηση και με βάση αυτό κρίνουμε την ερώτησή του, είναι λάθος διαδικασία. Δεν κρίνω ποτέ τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις κρίνω. Εσείς είστε δημοσιογράφοι και κάνετε τη δουλειά σας. Εγώ μιλώ για αυτούς που σας απαντούν. Δεν μιλάω για τις ερωτήσεις. Ερωτήσεις είναι σαφές. Προφανώς. Κύριε Κακλαμάνη. Κοιτάξτε, θα μπορούσα για να